τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Άρρωστοσμένο, όπως λες. Αλλά η καλύτερη φορά που σε έχουμε ακούσει. Να με άρρωσες δηλαδή, συνέχεια. Να με συνέχεια άρρωσες. Όχι, δεν θα είσαι άρρωστος. Θα γίνεις καλά. Για να σου δώσει και καρέκλα η Μπέγκη, θα γίνεις ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Με έχεις εντυπωσιάσει. Με έχεις εντυπωσιάσει πολύ. Τιμή μου, τιμή μου. Και επειδή μάλλον θυμάσαι στην πρώτη οντισιόν ήμουν και λίγο αρνητικός, χαίρομαι πάρα πολύ που έπεσε έξω και έφτασες εδώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν έχει έρθει η σειρά της Πέγκη. Δεν με αφήσουμε. Λοιπόν, Γιώργο, αντικειμενικά, αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, άσχετο αν τα παιδιά εκπροσωπούν άλλα είδη κτλ., αυτοί που κάθονται δηλαδή στην καρέκλα, αντικειμενικά θεωρώ ότι είσαι η καλύτερη φωνή. Το ένα σχολείο καλύτερο από το άλλο. Βλέπω κάποιος να σηκώνεται. Έτσι είναι πάρα πολύ καλή και κλάδα. Τι καταλάβες. Εγώ το κάνει αυτό στο παρελθόν μου. Και τελικά μου έμεινε μια δεκαετία και τελικά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και λέω, οκ, και το έκανα γιατί αισθανόμουν για κάποιο λόγο. Για μένα, ρε παιδιά να μιλήσω, ρε παιδιά να μιλήσω. Για μένα, ως λαϊκός τραγουδιστής, είσαι ο καλύτερος που έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό από νέους συναδέλφους μου. Έχω πολύ καιρό να ακούσω φωνή σαν τη δική σου. Άκουσα σήμερα την αρρώστια σου, γιατί σε έχω παρακολουθήσει νότα-νότα από την πρώτη σου οντισιόν, από το που να εξηγώ, αν θυμάμαι καλά, που είπες του Βαρδί, που για μένα είναι του Αντώνη Βαρδί η σχολή, αν την ακολουθήσεις. Αν την ακολουθεί κάποιος μάλλον και μπορεί, είναι η πιο δύσκολη και η μεγαλύτερη παγίδα ταυτόχρονα. Εσύ λοιπόν είσαι ένα κράμα από τη σχολή του Βαρδί και τη σχολή του Πάριου, που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σήμερα άκουσα την αρρώστιά σου που λες στις ανάσες σου, όμως δεν θα μπορούσαμε τίποτα να σε... Φοβόμουν να πάρω ανάσα, γιατί παίρνω ανάσα και... Δεν θα μπορούσα όμως γι' αυτό. Θα ήταν μεγάλη αδικία να σε αφήσω εκτός των live, εγώ...